με τους αστυνομικούς, το ομολογεί ότι το έχω στη θέση μου, στη θέση του δεν το βγάζω. Ακριβώς. Έκανε ακριβώς. Κάποια κίνηση να το βγάλει, είδατε εσείς κάποια τέτοια κίνηση? Και οι αστυνομικοί μου είπαν ότι οι ίδιοι το έπιασαν γιατί ο ίδιος κατήφθηνε το χέρι του προς τα εκεί. Αφού τον ακινητοποίησαν. Αφού τον είχαν ακινητοποίησει, όχι ολοσχερός προφανώς για να μπορεί ακόμη να κινεί το χέρι του. Πρόλαβε να σας μιλήσει, να σας πει κάτι? Ναι, μου εκτόξευσε ύβρις. Πώς μπήκε μέσα εκεί? Εκεί είναι ο κόμβος αλληλοβοήθειας του Δήμου, από εκεί μοιράζεται τρόφιμα σε απόρους, σε αστέγους, ήταν παιδιά εκεί, απόδειξη 12χρονου που ήταν δίπλα σας. Πώς μπήκε αυτός ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής εκεί μέσα? Εκεί εξέφυγε από την επιτήρηση της αστυνομίας. Εκεί πέρα η αστυνομία, κατά τη γνώμη μου, δεν έδειξε τον απαιτούμενο επαγγελματισμό, ενώ είχα όλη τη μέρα και το πρωί και χτες άψογη συνεργασία με την αστυνομία. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και οι άντρες της φρουράς μου, οι οποίοι είναι αστυνομικοί, επέδειξαν μεγάλο επαγγελματισμό. Εκεί πέρα υπήρξε μια αδράνεια. Δεν έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να μπει μέσα. Καλά, ήταν παρατεταγμένες οι δημιουργίες των ΜΑΤ ανάμεσα, γιατί πολύ κοντά είναι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, όπου είχαν μεταφερθεί οι βουλευτές για να μοιράσουν τα τρόφιμα στον κόσμο. Απέναντι ήταν ο κόμβος, λίγο πιο κάτω, αλληλοβοήθειας, που ήσταν εσείς και μοιράζετε τρόφιμα. Και στη μέση ήταν τα ΜΑΤ. Και υπήρχαν όλες αυτές οι απειλές των βουλευτών της Χρυσής Αυγής νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής να περνάει και να εισβάλλει σε ένα κτίριο του Δήμου Αθηναίων χωρίς να γίνεται αντιληπτός? Ακριβώς επειδή, υποθέτω, δήλωσε την ιδιότητα του βουλευτή και τον άφησε να περάσει. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά πάντως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το γεγονός ότι είναι κάποιος βουλευτής και απολαμβάνει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη βουλευτική ασυλία δεν τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη και δεν τον απαλλάσσει από την τήρηση των νόμων. Το ότι είναι ένας βουλευτής δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει παντού πρόσβαση. Έτσι, και πολύ περισσότερο να φέρει όπλο και ακόμη περισσότερο να βιοπραγεί εναντίον είτε του Δημάρχου είτε οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, τέρμα με αυτή την ιστορία της βουλευτικής ασυλίας, που και πάλι έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση η οποία προσφέρει άσυλο για οτιδήποτε. Η βουλευτική ασυλία είναι για να προστατεύει τον βουλευτή από άδικες επιθέσεις. Όχι για να του δίνει την ευκαιρία να προβαίνει αυτός σε βιοπραγίες. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το γεγονός ότι εσείς δεν επιτρέψατε να μοιράσει το πρωί η Χρυσή Αυγή τρόφιμα στην πλατεία Συντάγματος. Γιατί το κάνατε? Κύριε Στραβελάκη, για να καταλάβει ο κόσμος, για να μοιράσει κάποιο τρόφιμα στην πλατεία Συντάγματος ή να κάνει κάποια εκδήλωση, εκτός από το να μαζευτεί να διαδηλώσει ειρηνικά, θα πρέπει να πάρει άδεια από τον Δήμο. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει ότι η πλατεία Συντάγματος δεν πρόκειται να δοθεί σε κανέναν, είτε για να μοιράζει τρόφιμα, είτε για να κάνει οποιαδήποτε άλλη πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Άρα αν ζητούσε άδεια δεν θα τη δίνατε? Όχι, δεν θα την έδινα και δεν θα την έδινα και σε κανέναν άλλον, κύριε Στραβελάκη. Υπάρχουν εκατοντάδες πλατείες στην πόλη, δημόσιοι χώροι, όπου μπορεί ο καθένας, τηρώντας την νομιμότητα, να προβεί στην πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης που θέλει να το κάνει. Όχι στην πλατεία Συντάγματος. Βέβαια, απλώς σημειώνω ότι η Χρυσή Αυγή λέει ότι πριν από τρεις μέρες μοίρασαν τρόφιμα κάποιοι παραγωγοί, πολιτές, μικροπολιτές. Εντάξει, μπορεί να έγινε αυτό, γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια πόλη όπου θα πρέπει, υποτίθεται, να υπάρχει ένας αστυνομικός δίπλα στον καθένα για να δει τι θα κάνει. Δεν το αποκλείω ότι το έκανε αυτό η Χρυσή Αυγή, αλλά το έκανε. Δεν σημαίνει ότι έπρεπε από τη στιγμή που εμείς γνωρίζαμε πλέον ότι πρόκειται να το κάνει αυτό στο Σύνταγμα, ότι είχε εξασφαλίσει μια ασυλία να το κάνει. Τώρα, ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, είναι αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή. Ένα άλλο θέμα είναι ότι έλεγε επί μέρες ότι αυτά τα τρόφιμα είναι μόνο για Έλληνες. Και το έχει ξανακάνει αυτό η Χρυσή Αυγή. Πρόσφατα είχε πάει να διοργανώσει αιμοδοσία στα νοσοκομεία με σλόγγαν «Αίμα από Έλληνες, μόνο για Έλληνες». Ένα τρίτο θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο το σκηνικό σήμερα το πρωί. Και ένα τέταρτο θέμα είναι το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες της Χρυσής Αυγής ή οποιοδήποτε άλλου τις πρωτοβουλίες για να βοηθηθούν συνάνθρωποί μας. Το κεντρικό πρόβλημα νομίζω ότι είναι το τελευταίο, Δήμαρχε. Ακριβώς. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς εν έτη 2013 χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Κύριε Στραβελάκη, δεν επιτρέπεται σήμερα να υπάρχει άνθρωπος στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της χώρας που να πεινάει. Έχουμε χρέος όλοι, τουλάχιστον τους ανθρώπους αυτούς, να τους ταΐσουμε. Λοιπόν, ο Δήμος δίνει, όχι φαρισαϊκό το τρόπο όπως κάνουν αυτοί, με πολύ μεγάλη διακριτικότητα, 9.000 γεύματα ημερησίως σε άπορους, σε άστεγους, σε 1.000 τόσα παιδιά στα σχολεία με διακριτικότητα και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ο φαρισαϊσμός όμως αυτός, το να πηγαίνεις στην πλατεία Συντάγματος να το κάνεις, απλώς να κάνεις μια φιέστα φιλανθρωπίας,
Συγχωρέστε μου να πω, είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Προφανώς έχει δίκιο ο Νίκος, έχετε δίκιο κι εσείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και έχουν ανάγκη για τρόφιμα. Φυσικά υπάρχει και υπάρχει ανάγκη να βοηθηθούν. Αλλά σήμερα δεν συζητάμε αυτό. Σήμερα συζητάμε την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να κάνει αυτό το σόου στην πλατεία Συντάγματος. Θα έλεγα ένα ρατσιστικό σόου και να μοιράσει τρόφιμα μόνο σε Έλληνες. Σήμερα δεν ήταν αυτό το θέμα. Σήμερα ήταν το θέμα της απόπειρας της Χρυσής Αυγής να εκμεταλλευτεί την ανάγκη των ανθρώπων. Όχι να εκμεταλλευτεί και να το κάνει αυτό με τσαμπουκά, ότι εδώ εγώ δεν ζητάω άδεια από κανέναν. Λοιπόν, την απάντηση την πήραν. Η πόλη αυτή κυβερνάται. Έχει δήμαρχο, υπάρχει μια δημοκρατικά συντεταγμένη πολιτεία, μια εκλεγμένη δημοκρατικά δημοτική αρχή, η οποία επιβάλλει κανόνες και έχει τη δύναμη και να προκαλέσει και την συμμόρφωση όλων. Αυτό έχει σημασία. Σήμερα δέχθηκε μία ήττα αυτός η λογική του τσαμπουκά, ξέρετε. Ότι εδώ κάνω ό,τι μου γουστάρει. Και πρέπει να σας πω ότι, με εξαίρεση αυτό που έγινε με το Γερμενί, εγώ έχω την εντύπωση ότι η αστυνομία και στο Σύνταγμα και μετέπειτα χειρίστηκε την υπόθεση με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Και αυτό που συνέβη μετά με το Γερμενί επίσης. Η δικιά σας ασφάλεια, είδαμε νέα παιδιά να χειρίζονται με απόλυτα αποτελεσματικό τρόπο, με ευγένεια κιόλας, παρά τις δυσκολίες, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο το επεισόδιο. Έχετε δίκιο, μιλάμε για εξαιρετικούς επαγγελματίες. Και πολύ καλά παιδιά. Κλείνοντας, θα σας δώσω το λόγο να διαβάσω την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το θέμα. Λέει: καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Δημάρχου Αθηναίων κ. Καμίνη, στον οποίο εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Οι ακρότητες, ειδικά όταν θύματα είναι μέχρι και αθώα 12χρονα παιδιά, αναφέρεται στο κοριτσάκι των 12 ετών που είπατε ότι χτυπήθηκε από τον βουλευτή Γερμενή που είχε στόχο να χτυπήσει εσάς, δεν αρμόζουν στη δημοκρατία μας. Και θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω. Επειδή καταλαβαίνω ότι η Χρυσή Αυγή από τα όσα δήλωσαν βουλευτές της θα επιδιώξει να το επαναλάβει. Και επειδή δεν τιμά τη δημοκρατία μας, δεν τιμά τη χώρα και επειδή υπάρχουν ανάγκη που έχουν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη αυτή τη βοήθεια, η Χρυσή Αυγή λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα, μετά το Πάσχα, με την πρώτη αφορμή, θα κάνει πάλι κάτι τέτοιο. Τι θα κάνετε, πώς θα αντιμετωπίσετε συνολικά αυτό το πρόβλημα? Ο Δήμος θα επιβάλλει την τήρηση της νομιμότητας. Χτες, όταν έμαθα ότι η Χρυσή Αυγή θα πάει να το κάνει, δήλωσα ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Με βοήθησε η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο και τους ευχαριστώ. Στον βαθμό που θα είμαι σε θέση να επιβάλλω τη τήρηση της νομιμότητας στη χώρα και στην πόλη, θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Η λογική του τσαμπουκά δεν θα περάσει. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν όλοι θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι... Σας ευχαριστούμε θερμά.